Νιώθεις έτσι τώρα που θα γίνεις και εσύ μπαμπάς? Είναι ωραίο συνέστημα. Είναι ωραίο συνέστημα όταν περιμένεις τον ερχομό ενός ανθρώπου που σίγουρα έχει στοιχεία δικά σου. Ανυπομονώ, γιατί μπορεί να μην ήταν κάτι που σχεδίαζα ή είχαμε αποφασίσει συνειδητά, είναι κάτι που μας έτυχε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι καλούμαστε να φωδιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο με ό,τι απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη ζωή του. Πώς σου ανακοίνωσε η Δήμητρα ότι περιμένετε το πρώτο σας παιδάκι? Εντάξει, και αυτή της ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ήμασταν στην αρχή της σχέσης μας και είμαστε. Δηλαδή, είμαστε 1,5 χρόνο μαζί, 1 χρόνο και κάτι γνωριμία που καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι που μας παρακολουθούν ότι δεν γνωρίζεις έναν άνθρωπο ένα μήνα και κάνεις βήματα μεγάλα, πας σιγά σιγά κτλ. Ναι. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ένα γεγονός το οποίο μας ανάγκασε να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Όταν είσαι σε μια σχέση είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Δύσκολα μεν, δεν είναι εύκολο στις σχέσεις, αλλά έχεις την επιλογή του να το ξαναδείς. Έτσι. Ναι. Και δεν αφήνω κάποια μορφή για τη σχέση με τη Δήμητρα, αλλά μιλάω γενικότερα για τις σχέσεις. Ναι. Ακόμα και από τις πρώτες μέρες της δημιουργίας και της εγκυμοσύνης, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απλά μια σχέση που γνώρισες 1 χρόνο, 3 χρόνια, 2 χρόνια και ούτω καθεξής, 1 μήνα. Είναι ο άνθρωπος, στη δική μου περίπτωση, η μητέρα του παιδιού μας και η σύζυγός μου, που καλούμαστε όχι μόνο για το παιδί, γενικότερα να συμπορευτούμε, και εκεί είναι και η συζυγία, δηλαδή στον ίδιο ζυγό που αφήνει να εννοηθεί ετυμολογικά η λέξη. Την περίοδο που εγώ γνώριζα τη Δήμητρα στην αρχή μας, είχε ξεκινήσει και ένα πρόβλημα υγείας με της μητέρας μου. Έτσι. Mm-hmm. Από το Γενάρη του 23 που ξεκίνησε να νοσηλεύει τη μητέρα μου, εγώ ήμουν συνέχεια πέρα εδώ στα νοσοκομεία. Έπειτα το καλοκαίρι που σοβαρέψαν τα πράγματα με την υγεία της μητέρας μου και έπρεπε να είμαι περίπου 3 μήνες. Πάνω κάτω τώρα σου λέω, σχεδόν κάθε βράδυ στο νοσοκομείο, όλη μέρα αλλά και το βράδυ, έπρεπε να πηγαίνω έρχομαι. Άρα αντιλαμβανόμαστε σε τι συνθήκη γνωριστήκαμε με τη Δήμητρα όσον αφορά το κομμάτι της σχέσης mm-hmm. μας και τη δυσκολία όλου αυτού του πράγματος. Και όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε, πέρα από την έλευση του παιδιού, εμείς θέλαμε να προλάβουμε εν ζωή τη μητέρα μου και να προλάβει το μυστήριο, γι' αυτό και το επισπεύσαμε. Παντρεύτηκες με τη Δήμητρα και την επόμενη μέρα ανέφυγε από τη ζωή η μαμά σου. Πώς ήταν αυτό το ψυχολογικό σκαμπανεύασμα? Ήταν ένα οξύμορο εντελώς συνέστημα. Δηλαδή, η μία να υπάρχει ένας γάμος και μία εγκυμοσύνη και mm-hmm. την επόμενη μέρα να ετοιμαζόμαστε για να πάμε να οργανώσουμε την κηδεία της μητέρας μου, έτσι, που είναι η μάνα, δεν είναι. Με συγχωρείτε. Όποιος και άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή σου, σίγουρα είναι δύσκολο. Όταν είχα χάσει τον πατέρα μου, ήταν πριν 25 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Οπότε είχε μείνει μόνο η μάνα από τους γονείς. Πολύ παλιά, πριν ακόμα η μάνα έχει τα προβλήματα υγείας τα σοβαρά κτλ., σε μια συζήτηση που είχα κάνει με έναν άνθρωπο και μου είχε πει κάτι, μου είχε μείνει. Μου είχε πει ότι έχεις χάσει τον πατέρα σου. Και μου λέει: να είναι καλά η γυναίκα, αλλά αν κάποια στιγμή χάσει τη μάνα σου, από τη μάνα ορφανεύεις. Γενικά, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ένας πολύ κλειστός άνθρωπος, για τον οποίο δεν ξέρουμε πολλά για την προσωπική του ζωή, πόσο μάλλον για τη σύντροφό του τόσο καιρό, δηλαδή δεν μαθαίναμε για σχέσεις του και όλα αυτά. Τώρα, έτσι μας έβαλε κατά κάποιο τρόπο σε όλη την πορεία του, μας μίλησε ακόμα και για το πήγε τόσα χρόνια πίσω για το θάνατο του πατέρα του, γιατί το πώς αρρώστησε η μαμά του, τη γνωριμία του με τη Δήμητρα, το πώς γίνανε όλο τόσο γρήγορα. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό που είπε δηλαδή, δεν ήταν συνειδητή απόφαση το να κάνουν παιδί, αλλά σίγουρα ήταν συνειδητή απόφαση να το κρατήσουν και ότι θα παντρευτούν. Αλλά όλα γίνανε πιο γρήγορα από ό,τι θα γινόντουσαν αν δεν ήταν η μαμά του άρρωστη, όπως είπε. Ήταν ένα σημείο. Ήθελε να το δει και τους έδωσε και την ευχή της η γυναίκα. Κάποιες φορές στη ζωή των ανθρώπων έρχεται, ρε παιδί μου, ένα κομβικό σημείο, το οποίο παίρνεις κάποιες αποφάσεις, όχι ότι δεν θα τις έπαιρνες αποφάσεις αν δεν συνέβαινε αυτό, αλλά καλείσαι να πάρεις γρηγορότερα κάποιες αποφάσεις. Εγώ δεν το βρίσκω κακό απαραίτητο σε αυτό, αλλά αυτό που βρίσκω
και είχα πάθει, πώς το πω, με σόκαρε και εμένα και πληγώθηκα κι εγώ, ήταν ότι δύο πράγματα έπρεπε να τα διαχειριστεί την ίδια ώρα. Την απόλυτη χαρά ότι είναι έγκυος η σύντροφός του, ότι παντρεύονται και περνάνε στο επόμενο βήμα, και την ίδια στιγμή την απόλυτη θλίψη ότι ορφανεύει. Και στο ορφανεύει, όταν... να πάμε στο θέμα της μάνας που από εκεί τελείωσε και είπε ότι ορφανεύεις από μητέρα, αυτό που είπε και το έχουμε ακούσει κι εμείς. Και μας δείχνει και το δέσιμο που είχε με την μητέρα του και το πόσο εξελίξεις τον προλαβαίνουν. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια στιγμή που μπορεί εξελίξεις να τρέξανε πιο γρήγορα από ότι ήταν έτοιμο συναισθηματικά, ίσως, αλλά του κάνανε και καλό γιατί ξέρεις, ήταν κάτι που ήθελε να σταθεί και κάπου. Δηλαδή, συναισθηματικά ήθελε κάπου να πιαστεί. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Δήμητρα. Θεωρώ. Σίγουρα και εκεί ήταν να δεις. Ο πατέρα τον είχε χάσει πριν 25 χρόνια. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Είναι η πρώτη φορά νιώθω ότι τον ακούμε να μιλάει και τόσο πολύ και για τα παιδικά του χρόνια και για τον τρόπο που μεγάλωσε και για τη μητέρα του. Δηλαδή, πραγματικά ο τρόπος που μίλησε χθες είναι εξομολογητικός, αλλά είναι και πρωτόγνωρος για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και για αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι είναι μια κάθαρση για εκείνον κάπως να εξομολογηθεί τη δυσκολία που πέρασε όλο αυτό το διάστημα που ήταν η μητέρα του άρρωστη και έπρεπε να είναι στο πλευρό της, και ταυτόχρονα το διάστημα που εκείνος έφτιαξε και τη ζωή του σε προσωπικό επίπεδο. Περνώντας ο καιρός, και τώρα ίσως είναι η αρχή αυτού του σταδίου, που αρχίζεις και συνειδητοποιείς και αρχίζεις και τα βάζεις κάτω και αρχίζεις και νιώθεις έτοιμος να μπορείς να τα εκφράσεις και όλα αυτά και να τα επικοινωνείς. Αυτό θεωρώ ότι, σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι είναι τώρα ο Γιώργος. Σαν να λέει όμως, ξεστείτε ο Κλίν, να σας πω τι είδα εγώ. Σαν να λέει ότι δεν έχω προλάβει και τη Δήμητρα και όλο αυτό να το χαρώ, γιατί συνέπεσε με μια περίοδο της ζωής μου που ουσιαστικά όλο μου το βάρος ήταν στην οικογένεια. Δεν ξέρω αν εσείς καταλάβατε κάτι άλλο. Εγώ αισθάνομαι ότι παίρνει πλέον τα ενία της ζωής του. Τα παίρνει τα ενία της ζωής του τελείως. Και από εδώ και πέρα, αυτός ως προστάτης της δικής του οικογένειας θα μεταλαμπαδεύσει ό,τι έχει μέσα στο κεφάλι του στο παιδί που έρχεται. Αισθάνομαι λίγο πιο, πώς το πω, στιβαρό θα έλεγα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είναι πιο ελεύθερος. Θα πατάει τα πόδια του συναισθηματικά καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Και ότι τώρα θα γνωριστεί και το ζευγάρι λίγο καλύτερα. Με ποια έννοια. Τώρα θα γίνει ότι θα έχουν το χρόνο πλέον να κάνουν, ας πούμε, focus στη σχέση τους, στο παιδί τους. Εγώ τον είδα συναισθηματικά φορτισμένο όσο καμία άλλη φορά. Καλείσαι να διαχειριστείς τις αντιθέσεις της ζωής, γιατί αυτά έχει πολλές φορές η ζωή, την απόλυτη χαρά και την απόλυτη λύπη. Δεν θέλω να φανταστώ πώς είναι αυτή η στιγμή, όταν χάνεις τη μητέρα σου. Νομίζω ότι όσοι έχουμε... γονέα. Βέβαια, όσοι έχουμε τους γονείς μας, είμαστε τυχεροί ακόμα και είμαστε ακόμα παιδιά. Όντως, όταν φύγουν οι γονείς σου από τη ζωή. Όποια ηλικία και να είναι, πάβεις να είσαι παιδί. Και είμαι σίγουρη ότι ξεστή είναι αυτή η χαρμολύπη που έλεγε και η Μέρη νωρίτερα. Έχει να κάνει, ρε παιδιά, κιόλας όταν γίνεις και εσύ γονιός. Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν την ευλογία να έχουν τους γονείς μαζί, αλλά κυρίως τη μαμά, η οποία σε βοηθάει πολύ το πρώτο διάστημα. Κακά τα ψέματα. Η γιαγιά, δηλαδή η μαμά, και παππούδες βοηθάνε, δεν θέλω να το ξεχωρίσω. Απλά τις πρώτες μέρες εγώ τη μαμά μου θυμάμαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι σημαντικό ο ρόλος. Εμένα με ρωτάς, Λιλή, θεωρώ ότι υπάρχει και ένα διαφορετικό δέσιμο με τη μάνα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου εξηγήσω διαφορετικά το γεγονός ότι όταν εγώ ήμουν συνεντατική και δεν είχα αίσθηση με το περιβάλλον γύρω μου, έλεγαν οι γιατροί, μπείτε μέσα, μιλήστε στον Ετεοκλή, ας μην αντιδράει. Καταλαβαίνει και έμπαινε ο αδερφός μου, έμπαιναν συγγενείς πολύ δεμένοι μαζί μου. Και δεν αντιδρούσα, και μόλις μπήκε η μητέρα μου και με άγγιξε, έκλαιγα ενώ δεν είχα αισθήσεις και δεν είχα αίσθηση με το περιβάλλον. Ήμουν σε κόμμα. Αλήθεια. Ναι, είναι, μόνο που με άγγιξε η μάνα μου. Είναι ένας ρόλος που δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς στη ζωή ενός παιδιού. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει μεγάλη κουβέντα και για τους μπαμπάδες και για όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να βάλω τον μπαμπά στην άκρη. Απλά μιλάμε για τη μαμά και συγκεκριμένα του Γιώργου Αγγελόπουλου και αυτή το δέσιμο που είχε μαζί της. Οπότε. Ωραία. Να είναι καλά, με το καλό να έρθει το παιδάκι, να είναι αγαπημένο, να είναι ευτυχισμένοι. Και όλα όπως τα έχουν ονειρευτεί.